δεν ξέρω, είναι μια κατηγορία μόνη της τώρα. Η Ανούλα, δεν την ξέρω την κοπέλα, την έχω συναντήσει, αλλά είναι. Τι σου έκανε το κλικ που την είδες και λες. Δεν έχει, ο κάθε άνθρωπος δεν έχει μια άβρα, μια γοητεία, ρε παιδί μου, ένα, κάτι που εκπέμπει, που βγάζει. Mm-hmm. Η Μπουζούκ είναι η μοναδική που είναι ομορφή πραγματικά και αντικειμενικά δηλαδή και μου αρέσει και εμένα γιατί έχω κάτι περίεργο εγώ θέλω. Ωραία, ποια θεωρείς την πιο σεξι Ελληνίδα? Την Άννα Μπουζούκου. Πάλι με την Άννα, έχουμε θεματάκι με την Άννα. Μας αρέσει η Άννα πολύ. Ποιο είναι το πιο extreme που έχει κάνει σε γυναίκα? Δεν νομίζω να έχω κάνει κάτι. Μπορεί και νέος, έχω κάνει κάτι ξενύχτια, κάτι ταξίδια μακρινά. Το μεγαλύτερο extreme πράγμα που δεν ξέρω ότι εγώ τι θα είναι αυτό που θα φτιάξω, το κρατάω μπας και προκύψει με την Άννα Μπουζούκου. Έρωτας με την Άννα Μπουζούκου. Μ' αρέσει. Πάντα σου άρεσε ή ξαφνικά κάτι έγινε? Όχι, έτυχε μια φορά που δεν κοιμήθηκα γιατί είχαν κάτι μαστόρια σπίτι. Ναι. Γιατί τις ώρες που κάνει εκπομπή Ανούλα κοιμάμαι και την είδα έτσι και την. Ναι. Μ' άρεσε από τότε. Έψαξα και λίγο στο YouTube. Παρότι είναι έτσι, έχει αυτή την κουκλίστικη ομορφιά, ταυτόχρονα έχει ένα συνδυασμό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Αυτά είναι περίεργα. Έτσι, δεν θέλω να σε συγχύσω. Δεν περιγράφονται. Δεν και φτάνει με την Μπουζούκου πια. Πες μου τώρα τι φταίω και εγώ. Λύσαξε με την Μπουζούκου, άσε με. Έλατε. Τι θα μπορούσε να σταθεί αφορμή για να χάσει κιλά? Θα πρέπει κάποια στιγμή για την γόρη μου πρωτίστω, θα πούμε κάτι σοβαρό. Για να προλάβω να το δω το καρπουζάκι μου μεγάλο. Ναι. Εκεί είμαι και νεόχοντρος, όπως έχω πει επανειλημμένα. Δεν ήμουν έτσι. Μέχρι τα 30 κάτι ήμουν. Αλήθεια. Στυλάκι, ναι. Και μετά τι έγινε? Ναι. Επαναπαύτηκα, είστε και εσείς βλαμμένες όλες. Όχι. Αχ, πασάκα μου, δεν πειράζει. Άβυσσος η ψυχή της γυναίκας. Ναι. Και λάστιχο η συνείδησή της. Κάποιες.